καλά? Σκάλα στα πόδια, νόμιζα ότι ήταν πέτρες. Πώς είσαι, καλά? Καλά είμαι κατά τα άλλα. Με το ρινό τρέξιμο ξεκίνησα να ασχολούμαι πριν 2 χρόνια. Πάντα πίστευα στον εαυτό μου και τώρα τελευταία περισσότερο. Γιατί πραγματικά θέλω πολύ να τερματίσω αυτόν τον αγώνα. Ακόμα και βράδυ, ακόμα και στις 20 ώρες, δεν ξέρω πόσο είναι το όριο. Πραγματικά θέλω να τερματίσω. Μια τραβέρσα, μείνα πάνω κάτω και φτάσαμε. Πώς αισθάνεσαι? Πολύ καλά. Ναι. Παρεμπιπτόντως. Μια χαρά. Νομίζω το πιο δύσκολο κομμάτι ήταν κάπου εκεί. Από τη Βίτσα μέχρι τους κήπους. Ήταν πιο πολύ ζέστη, το γυμνό. Τώρα είναι πολύ καλύτερα. Στο βουνό θα είμαι εγώ και αυτός μου. Νομίζω πως περνάμε πάρα πολύ καλά εμείς οι δύο τελικά, γιατί το τρέξιμο, ίσως το ορεινό τρέξιμο θα το πω πιο σωστά, σου δίνει δυνατότητα να απελευθερώσεις τη σκέψη σου. Το ορεινό τρέξιμο για μένα είναι κάτι σαν ξαφνικός έρωτας που λέμε, ο οποίος έχει μετατραπεί σε μια μεγάλη αγάπη. Είναι το πρώτο μου ultra, ναι, και έτσι, έχω αρκετό άγχος γι' αυτό, αλλά έχω περάσει καλύτερα στους μεγάλους αγώνες που έχω τρέξει, οπότε πιστεύω ότι θα μου αρέσει πολύ τώρα. Αποφάσισα να τρέξω στα 80 χιλιόμετρα γιατί είναι και ο μοναδικός αγώνας που δεν έχω τρέξει στη διοργάνωση και δεν έχω δει τα μέρη, εννοείται, που περνάει το 80. Δεν έχω δει τη Δρακόλυμνη, που την ακούω έτσι από όλους και πόσο όμορφα είναι. Περισσότερα χιλιόμετρα, πιο δύσκολος αγώνας, θα σε φέρει στα όρια. Είναι μια δοκιμασία γενικότερη, σωματική και πνευματική. Λοιπόν, φέτος τρέχω τα 80 χιλιόμετρα και είναι κάτι που το κάνω για δεύτερη φορά. Κάθε φορά πίστευα ότι είναι μεγαλύτερη πρόκληση να δοκιμάζω και λίγο μεγαλύτερες αποστάσεις. Μιας και κατάφερα πέρυσι να τερματίσω τα 80 χιλιόμετρα και είδα ότι είναι εφικτό σε έναν έτσι αξιοπρεπή χρόνο, αποφάσισα φέτος να προετοιμαστώ λίγο καλύτερα και να δοκιμάσω έτσι από μία λίγο πιο αθλητική, να το πω, σκοπιά, να μπω κι εγώ λίγο πιο δυναμικά στον αγώνα και να τα δώσω όλα, να δω τι μπορώ να κάνω και αν είναι εφικτός ένας καλύτερος χρόνος.
ένας δύσκολος αγώνας, είναι κάτι διαφορετικό από τους άλλους αγώνες. Δηλαδή είναι πολλά πράγματα μαζί. Πρέπει να έχεις υπομονή, πρέπει να διαχειριστείς σωστά την ενέργεια, πρέπει να διαχειριστείς τις δυνάμεις σου, πρέπει να πιστέψεις ότι μπορείς και πρέπει να αγαπάς πάρα πολύ αυτό το πράγμα, το τωρινό τρέξιμο. Νομίζω κάποια από αυτά τα έχω και προσπαθώ να αποκτήσω και τα άλλα που χρειάζονται. Και πιστεύω ότι θα τα καταφέρω, αν όλα πάνε καλά, να έχω ένα καλό αγώνα και ένα καλό τερματισμό. Εδώ βρισκόμαστε στην καρδιά του αγώνα. Το βασικότερο εδώ είναι οι προμήθειες. Όλος αυτός ο κόσμος που θα τρέξει και θα μετακινηθεί επάνω στο βουνό χρειάζεται ενέργεια, κινητήριος δύναμη του αθλητή. Οι συνθήκες του αγώνα μιλάμε για μεγάλες αλλαγές θερμοκρασίας. Από τα παιδινά πάμε στα αλπικά και από τα αλπικά ξαναπέφτουμε πάλι στα παιδινά και ξανανεβαίνουμε πάλι στα αλπικά. Όλα αυτή η ποσότητα θα ανεβεί πάνω στο καταφύγιο. Μιλάμε για φιστίκια, για οτιδήποτε μπορεί να φανταστείτε, ενεργειακές μπάρες, αναψυκτικά, τύπου κόλλα, γαριδάκια, πατατάκια, βραστές πατάτες, σαλάτια. Εδώ είναι άλλοι δύο κεντρικοί σταθμοί, Μονοδέντρη και Πάπιγκο. Πολύ σημαντική σταθμή στα 80 χιλιόμετρα και στα 42. Σαφώς δεν συζητάμε για όλα τα χωριά, θα έχουν τις πίτες, έτσι, οι παραδοσιακές πίτες που ετοιμάζουν οι κάτοικοι του κάθε χωριού, που περιμένουν πώς και πώς να περάσουν οι αθλητές, να τους προσφέρουν αυτή την ζαγορίσια πίτα. Η δυσκολία είναι τεράστια. Μπορώ να πω, φάγαμε αρκετές μέρες πάνω στο βουνό. Αντίξωες συνθήκες, βροχή, το διάστημα αυτό που είχαμε κάνει κάποιες βροχές, δεν μπορούσαμε να κόψουμε τα χορτάρια. Το μόνο που θέλουμε να μείνει στο βουνό πάνω είναι μόνο η πατημασιά του αθλητή, τίποτα άλλο. Εδώ τώρα βλέπουμε που μαζέψει τα σκουπίδια. Αυτό είναι το παράδειγμα που πρέπει να δίνει ο αγώνας. Η οικολογική συνείδηση πρέπει να περάσει σε όλους μας. Το βουνό είναι ο πνεύμονάς μας. Με αυτό θα ζούμε, θα αναπνέουμε και θα το χαιρόμαστε. Εάν ο πνεύμα να σταματήσει, εμείς θα φτάσουμε να υπάρχουμε. Από την πρώτη στιγμή ξεκίνησα με τον Βασίλη, τον Τζουμάκα, την προσπάθεια ώστε να στήσουμε το πρώτο ζαγόρι Mountain Running το 2011. Και από τότε μέχρι και σήμερα στηρίζω τον αγώνα και διοργανωτικά και αθλητικά. Πάμε, πάμε! Με το τωρινό τρέξιμο ξεκίνησα να ασχολούμαι πριν 2 χρόνια. Κάποιος φίλος μου μίλησε γι' αυτό. Πήγα και τον παρακολούθησα στον αγώνα εδώ του Ζαγορίου. Ήρθα το 2012. Και έτσι κόλλησα και εγώ με αυτό. Προπονούμε περισσότερο στην πόλη, γιατί δεν έχω χρόνο να φεύγω στο βουνό καθημερινά. Στα μονοπάτια της πόλης, ας πούμε, στα περίχωρα, σε λόφους, σε πάρκα. Θαυμάζω την παλιά σχολή του ελληνικού ερνοτρεξίματος. Τον Νίκο τον Καλοφύρη, τον Δημήτρη τον Βενετικίδη. Γιατί έχουν μια προσέγγιση πάνω στο τρέξιμο η οποία μου αρέσει. Προτιμούν να διασκεδάσουν περισσότερο, να τρέξουν στους αγώνες, να ευχαριστηθούν, παρά να κυνηγάνε πάντα την νίκη. Και έχουν μια φιλοσοφία που ταιριάζει, νομίζω, σε αυτό το άθλημα.
Το σίγουρο είναι ότι όταν ξεκινάς κάποιον αγώνα, έστω και αν έχεις σκοπό να κάνεις ρεκόρ, το πρώτο μισό του αγώνα σε αγώνες ούλτρα πρέπει να τα πας σχετικά συντηρητικά. Μετά το μισό του αγώνα νιώθεις κουρασμένος, όσο καλά και να είσαι. Είναι θέμα καθαρά ψυχολογίας και κινήτρων πόσο θα πιέσεις. Για μένα το πρότυπο είναι η Μάρα Καλογύρου. Βλέπω τον Ντάστη πώς προσπαθεί και η δύναμη που έχει εσωτερική και πώς καταφέρνει αυτούς τους μεγάλους αγώνες ειδικά. Με έχει κάνει όταν, ας πούμε, λυγίζω και λέω τι κάνω εγώ εδώ και δεν μπορώ, να τη σκέφτομαι και να λέω όχι, θα τα καταφέρω. Όσον αφορά τους άντρες, σίγουρα είναι ο Δημήτρης ο Θεοδωρακάκος, που είναι για όλους μας πρότυπο. Νικητής ήμουν εγώ με 9.34 πέρσι. Ελπίζω να το σπάσω το ρεκόρ. Τα μονοπάτια είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση, οπότε το επιτρέπει αυτό. Σίγουρα είναι αξιοθαύμαστοι όλοι αυτοί που τρέχουν και γενικότερα που ασχολούνται με πρωταθλητισμό και σε άλλα σπορ και σε άλλα αθλήματα. Υπάρχουν σίγουρα μέσα στο μυαλό μου πολλές διαφορετικές φιγούρες, αλλά νομίζω πως για μένα πρότυπο αθλητή είναι όλοι αυτοί που βάζουν έντονα στο μυαλό τους σαν πείσμα και καταφέρνουν και τερματίζουν ή κάνουν πράγματα που δεν θεωρούσαν ποτέ τον εαυτό τους ικανό να κάνουν. Φτάνει σε σημεία που λες μήπως πρέπει να σταματήσω, μήπως δεν θα τα καταφέρω. Φτάνει σε σημεία που είσαι σε απόγνωση και λες δεν μπορώ άλλο, γιατί το κάνω αυτό. Αλλά δεν ξέρω πώς γίνεται, είναι μαγικό, βρίσκεις τον τρόπο και ξαφνικά το ξεχνάς αυτό και προχωράς και είναι σαν να αρχίζεις πάλι από την αρχή. Έχω την εντύπωση ότι όλη αυτή την ενέργεια τη θετική τη δίνει ο τόπος αυτός, ο μαγικός αυτός τόπος του Ζαγορίου. Δεν αποτυπώνεται τίποτα σε καμία κάμερα από αυτά που βλέπουμε. Γιατί, ξέρετε, μέσα στο μυαλό μας, η εικόνα που θα δούμε, τη φτιάχνουμε εμείς όπως θέλουμε, με τα συναισθήματα που θέλουμε και τα συναισθήματα δεν τα καταγράφει καμία κάμερα. Άρα, βλέπουμε, ονειρευόμαστε και θυμόμαστε φεύγοντας από τον τόπο αυτό. Πιστεύω πως η περιοχή που ζούμε γενικότερα, χωρίς να θέλω να περιαυτολογήσω, αποτελεί μία από τις ωραιότερες στην Ελλάδα, με πάρα πολλά μέρη για να κινηθεί κανείς, πολύ εύκολη πρόσβαση, απίστευτη φύση, μονοπάτια, δάση, νερά, ποτάμια και είναι μία μαγεία. Σε προδιαθέτει να θέλεις να εξερευνήσεις όλο και περισσότερα μέρη. Καλή συνέχεια. Έχω μεγαλώσει εδώ. Θυμάμαι να ερχόμαστε με τους γονείς μέσα στα ποτάμια, τα είναι γεμάτα, να βάζουμε τα καρπούζια και να τα τρώμε. Και δεν περίμενα ποτέ ότι θα κάνω κάτι τέτοιο τρέχοντας. Έβλεπα όλες αυτές τις χαράδρες και δεν φανταζόμουν ότι μπορεί να τις τρέξω. Είναι ένας πάρα πολύ όμορφος και παράλληλα σκληρός αγώνας στον ορεινό όγκο της Τύμφης. Η Τύμφη είναι ένα από τα πιο ωραία και άγρια ελληνικά βουνά. Φοβερά εντυπωσιακό να βλέπεις, δηλαδή, από το
από την Ταβάλιστα, τις μεγάλες ορθοπλαγιές να ορθώνονται δεξιά και αριστερά σου. Νιώθεις πολύ μικρός. Νομίζω πως τρέχω όχι τόσο για να ξεφύγω από την καθημερινότητα, αλλά για να συμβαδίσω με αυτή τελικά. Μπορούμε να τα καταφέρνουμε όλα, όσο σκληρά και αν δουλεύουμε, όσο κουρασμένοι και αν είμαστε. Μπορούμε να το εντάξουμε και αυτό μέσα στο πρόγραμμά μας και τελικά να συμπληρώσει τον τρόπο που ζούμε. Εκτός από τον μεγάλο αγώνα όπως είναι το 80 ή το 40, το μυαλό των διοργανωτών είναι και σε αυτούς που δοκιμάζουν, ξεκινάνε τα πρώτα τους βήματα. Όπως είπες, υπάρχει το 10 και το 20, ουσιαστικά απευθύνεται σε αυτούς που ξεκινάνε. Βλέπουν αν τους αρέσει, που σίγουρα θα τους αρέσει. Από εκεί και πέρα είναι θέμα, δεν μπορώ να πω σκληρής δουλειάς, περισσότερο μεθοδικής δουλειάς. Σαν πρώτος μου αγώνας μου άρεσε πάρα πολύ. Θεωρώ ότι είναι βατός εισαγωγικός αγώνας για κάποιον που δεν έχει τρέξει μαραθώνιο. Μπαίνει λίγο στη λογική του τερέν, της πέτρας, της ανηφόρας και της κατηφόρας της απότομης που έχει ένας αγώνας ορεινού τρεξίματος. Το έδαφος, το υψόμετρο, δεν έχω ξαναέρθει και νομίζω θα με εγωιτεύσει και με πολύ μεγάλη χαρά θα διανύσω τα χιλιόμετρα μέσα στο βουνό. Η επιτυχία του αγώνα είναι ότι φέρνει πολύ κόσμο στην περιοχή και βοηθάει και τον τόπο. Εδώ κάνουμε καφεδάκι παραδοσιακό στο πρίγκι. Έχουμε και μηχανή, αλλά δεν την κάνουμε. Στους φίλους θέλουμε να τους περιποιηθούμε. Αυτός ο ορεινός μαραθώνιος είναι ένας θεσμός των τελευταίων ετών που είχε μεγάλη επιτυχία. Υπάρχει ανταπόκριση από ξένους αθλητές, ντόπιους αθλητές. Την μειώνουμε δραματικά. Μετά τη διεξαγωγή του πρώτου μαραθωνίου αποδείχθηκε ότι συνεισφέρει πάρα πολύ στην τοπική οικονομία αλλά και στη σκέτη γνωριμία του κόσμου του τι σημαίνει Ζαγόρι. Είναι μια ευκαιρία σε όσους δεν το γνωρίζουν να το γνωρίσουν διότι είναι κάτι το ανεπανάληπτο. Όποιος έρχεται, ξανάρχεται, όχι μόνο για να τρέξει, αλλά και για να απολαύσει τα μέρη μας. Την επόμενη μέρα του αγώνα θα γυρίσω εδώ πέρα τα χωριά, θα πάω να δω κανένα άλλο μέρος, θα κάνω κανένα μπάνιο στο ποτάμι, θα πάω να στήσω τη σκηνή μου σε κάποιο άλλο μέρος, μπορεί πάνω στο βουνό. Με τους φίλους, να περάσουμε καλά. Ναι, είναι ένα μέσο διαφυγής στο τρέξιμο και σε κάνει να αισθάνεσαι καλύτερα. Ο
μεγαλύτερος μου φόβος είναι κάποιος τραυματισμός που θα με αφήσει έξω από όλα αυτά. Η σημαντικότερη συμβουλή, γενικά το λίγο καιρό που ασχολούμαι, είναι ο σεβασμός στο βουνό, να προσέχω, να σέβομαι το βουνό και να προσέχω πάνω απ' όλα την ασφάλειά μου και μετά όλα τα άλλα. Για μένα το να τερματίσει κανείς αυτόν τον αγώνα είναι νίκη. Όσοι τερματίσουν είναι νικητές. Θα ήθελα να βρίσκονται όλοι εσύ έχουν έρθει εδώ μαζί μου. Θα ήθελα να δω τους φίλους μου, το σκύλο μου, την κοπέλα μου. Οι σκέψεις μου στη στιγμή του τερματισμού είναι τόσες πολλές. Είναι ένα πλημμύρισμα συναισθημάτων. Είναι συγκίνηση. Πραγματικά είναι μία έκρηξη χαράς. Θέλω να το μοιραστώ με όλους. Ο κόσμος που βλέπεις εκείνη τη στιγμή σε συναρπάζει. Θέλεις να τους αγκαλιάσεις όλους. Είναι πραγματικά μαγικό. Θέλεις να φιλήσεις τη γη που πατάς και να πεις επιτέλους είμαι εδώ και τα κατάφερα. Νομίζω όλη η δική μου ομάδα, ο Βασίλης, Μάρα, Αλέξανδρος, Λένια, τα παιδιά από το μαγαζί, είναι οι πρώτοι που θέλω να δω μπροστά μου και να χαρούν και αυτοί με τη χαρά μου, να το δω στα μάτια τους και έτσι να πάρω και την επιβεβαίωση, να το πω έτσι, ότι ναι, είμαι και εγώ δικό τους παιδί. Πρώτο που σκέφτομαι είναι επιτέλους έφτασα. Και βέβαια αν έχω καταφέρει να κάνω και αυτό που έχω στόχο, είμαι πολύ ευτυχισμένη, είμαι πολύ χαρούμενη. Χαίρομαι πολύ γιατί με περιμένουν τα παιδιά μου στον τερματισμό και ειδικά τα τελευταία χιλιόμετρα η μόνη μου σκέψη είναι αυτή, πότε θα δω τα πρόσωπά τους. Με το που βλέπω τα παιδιά λέω επιτέλους έφτασα και είμαι χαρούμενη που έχω καταφέρει να κάνω αυτό που είχα ως στόχο. Για πες. Δεν μπορεί να έχεις ψυχή να μιλήσεις. Έκανες, καταρχήν έκανες καλύτερο χρόνο από πες. Καταρχήν κατάφερα αυτό. Δεύτερον κέρδισα. Τρίτον, επιτέλους έφτασα. Τέταρτον, είχε πολύ ζέστη. Το τρέξιμο, ναι, σίγουρα είναι μόδα. Υπάρχουν άνθρωποι με μεράκι που το αγαπάνε, θα συνεχίσουν να το στηρίζουν, να διοργανώνουν αγώνες, να τρέχουν, αθλητές. Έλα, πάμε! Είναι ένα κίνημα που θα εδραιωθεί και έχει περιθώριο να αναπτυχθεί κι άλλο, δεν είναι μόδα. Αν τελικά το ρινό τρέξιμο έχει γίνει τόσο μόδα, αλλά αν έχει γίνει, τελικά είναι η πιο ωραία μόδα που θα μπορούσε να ακολουθήσει κανείς. Ο αγώνας εδώ τώρα φιλοξενεί 2.000 άτομα που θα συμμετέχουν στον αγώνα. Είναι πολύ ωραίο ο κόσμος να ασχολείται με τον αθλητισμό, να ασχολείται με τη φύση, να γνωρίζει τη φύση μέσω του αθλητισμού, είναι ό,τι καλύτερο νομίζω. Είναι κάτι πολύ όμορφο που ήδη σε χώρες στην Ευρώπη, Αμερική, πάει πάρα πολύ καλά. Γιατί να μην πάει και σε εμάς. Έχουμε τα βουνά, έχουμε το περιβάλλον, υπάρχει διάθεση από τους διοργανωτές να κάνουν κάτι πολύ καλό.
Η κόρη μου περιμένει πώς και πώς να συμμετέχει σε όλους τους παιδικούς αγώνες που γίνονται. Την παίρνω μερικές φορές σε κάποιες προπονήσεις που είναι πιο ήπιες και αυτή μπορεί να περπατήσει, να δει λίγο το μέρος. Θέλω πολύ να ασχοληθούν γιατί θεωρώ ότι είναι ό,τι καλύτερο. Τα τελευταία χρόνια της καταστάσεις που ζούμε, βλέπω ότι υπάρχουν πρωτοβουλίες που φέρνουν την κοινωνία και την Ελλάδα ένα βήμα πιο μπροστά. Αυτό δεν πρέπει να σταματήσει. Και η διοργάνωση τέτοιων αγώνων δείχνει ότι έχουμε τη δύναμη και τη θέληση να το κάνουμε. Νίκος Καλοπύρης, The North Face. 9 ώρες 46 λεπτά, 28 δευτερόλεπτα. Μεγάλη ψυχή. Το The North Face Zagori Mountain Running είναι ένας πολύ μεγάλος, θεωρώ ένα από τις μεγαλύτερες γιορτές του αθλητισμού στην Ελλάδα. Ιωάννα Μπαράτσα, Fifth Element, 12 ώρες 43 λεπτά, 59 δευτερόλεπτα. Ήταν ένα πολύ ωραίο τριήμερο αυτό που περάσαμε. Πάρα πολλοί κόσμος, οι οποίοι τους έβλεπες ότι περνούσαν όμορφα, περνούσαν ωραία. Κάθε χρόνο συσπηρώνεται όλο και περισσότερος κόσμος, αλλά φέτος, ίσως γιατί και οι συμμετοχές έχουν σπάσει κάθε ρεκόρ, γενικότερα υπήρχε πάρα πολλοί κόσμος και σε σημεία που ίσως δεν τα περίμενες. Μέσα από αυτοκίνητα ανοίγανε παράθυρα, σε χαιρετάγαν, φωνάζανε, στα χωριά βγαίναν από καφενεία. Δεύτερη, Σοφία Καλογύρου. 13 ώρες, 9 λεπτά, 40 δευτερόλεπτα, αθλήτρια της Fifth Element. Μια πολύ όμορφη γιορτή που με το που τελείωσε τώρα εμείς περιμένουμε πότε να ξαναγίνει. Δηλαδή αρχίζουμε να σκεφτόμαστε την επόμενη χρονιά. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Φορέστε παπούτσια και ξεκινήστε. Νομίζω ότι είμαι ο μόνος, ίσως και σε όλο το χωριό που φοράει μπότες σήμερα. Let's run for money, leave on the show. We get ready now, don't you come and don't you stay on the blue swing with you. Well, you can do a thing, but don't you know I'm a blue swing with you. Well, you can dial it down and stab your face. It's out of my name, all over the place. We're doing a dance, we want to do it. But I hardly offer my shoes, but don't you stay on the blue swing with you. Blue, blue, blue suede shoes, yeah! Blue, blue, blue suede shoes, yeah!